Αγαπητέ συνάδελφε, και εσείς λίγο πολύ περιγράψατε τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στον αγροτικό χώρο και ουσιαστικά μην διαφοροποιώντας από μια κατάσταση τις ευθύνες τις οποίες κατά μεγάλο μέρος τις έχετε εσείς. Το ότι εμείς θα κάνουμε κινήσεις ιδιαίτερα όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση πρώτα του υπάρχοντος προσωπικού και αν υπάρχουν ανάγκες όπως τοπικές, όπως αναφερθήκατε, θα το δούμε αυτό στη διαδρομή. Όμως να αποδεχθείτε κάτι, ότι το νοικοκύρεμα άρχισε να μπαίνει. Και το νοικοκύρεμα είχε ως αφετηρία αυτό που σας είπα. Δεν υπάρχουν πρόστιμα και βεβαίως ένα νοικοκύρεμα το οποίο δεν θα οδηγήσει και σε καταλογισμούς σαν και αυτά που έχουμε, που έρχονται από πίσω. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Εκείνο όμως που θέλω να γίνει κατανοητό είναι ότι εμείς εργαζόμαστε για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που έχουμε στα χέρια μας, τι θα γίνει συνολικά με τους πόρους 20 δισεκατομμυρίων που την επόμενη πενταετία, εξαετία πρέπει να διαχειριστούμε για τον χώρο. Και εκεί λοιπόν ξεκινάμε πραγματικά, γιατί για μας το 2016 θα είναι μια χρονιά μεγάλων πρωτοβουλειών. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε να έχουμε δίπλα τους αγρότες και τους φορείς τους. Όπως και εμείς αποδεικνύουμε καθημερινά με τη δουλειά μας ότι είμαστε δίπλα τους με ένα διπλό στόχο. Πρώτον, την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια. Και δεύτερον, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που είναι στη διάθεσή μας. Αυτή την ώρα οι αγρότες βρίσκονται σε κινητοποίηση. Είμαι, και θέλω να το ξεκαθαρίσω από το βήμα της Βουλής, από τους πολιτικούς που έχω περπατήσει πολλά μπλόκα όλα τα τελευταία χρόνια, πολλά μέτωπα έχω επισκεφθεί. Ξέρω λοιπόν ότι σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται στο δρόμο και θα βρεθούν κάποιοι θερμόαιμοι που θα ανεβάσουν τους τόνους, θα υπάρξουν πιθανόν και υπερβολές όπως αυτές που σημειώθηκαν προχθές στην Κομωτινή. Θέλω όμως να κάνω σαφές προς τους αγρότες ότι η εφαρμογή της συμφωνίας που υπογράψαμε με τους εταίρους είναι μια συμφωνία που υπερψηφίστηκε και από εσάς, υπερψηφίστηκε και από όλα τα κόμματα του λεγόμενου ευρωπαϊκού τόξου, και η συμφωνία αυτή δυστυχώς, το έχουμε ομολογήσει ειδικά εμείς, το επικοινωνήσαμε και παραμονές των εκλογών σε όλη την αγροτική Ελλάδα, έχουν επιπτώσεις σε μερικά ζητήματα, όπως ιδιαίτερα είναι το ασφαλιστικό. Όσον αφορά τις επιπτώσεις, το φορολογικό, επειδή σε λίγο θα τα πούμε, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία διαδίδονται. Όμως και αυτές οι επιπτώσεις είναι διαχειρίσιμες επιπτώσεις. Εμείς αυτή τη δουλειά έχουμε να κάνουμε. Και αν πραγματικά αυτό που λέμε προχωρήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, εκεί θα απαντήσουμε σε όλα αυτά. Και εκεί πραγματικά είναι η ευθύνη όλων μας και εκεί η ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι ουσιαστική. Εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε την πίτα του αγροτικού χώρου, θέλουμε να επιβιώσει ο αγροτικός χώρος. Γι' αυτό λοιπόν όποιες επιπτώσεις από την συμφωνία που όλοι, το επαναλαμβάνω, συνομολογήσαμε, θα προσπαθήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να τις απαλύνουμε.